Πάμε στις πληρωμές του ΕΦΚΑ και της, και της ΔΥΠΑ πρώην ο ΑΕ, για να πούμε για αυτή την εβδομάδα. Ποιο είναι η ατζέντα που έχουμε. Βλέπουμε ότι 14 Οκτωβρίου η ΕΦΚΑ πληρώνει... 100... Λεφτά βλέπουμε. Ναι, ναι, λεφτά. 176 δικαιούχου παροχέ σε χρήμα από το τέο ε, Ταμείο των Εμπόρων, τον ΟΑΕ. 18 Οκτωβρίου, 27.000 δικαιούχοι παροχέ σε χρήμα μητρότητα, κυοφορία, ασθενεία, ατυχήματο και έξοδα κηδεία. Εδώ δεν θα θέλω να χαβάρει τέτοια λεφτά. Λοιπόν, 14 έω 18 Οκτωβρίου, 800 δικαιούχοι ΕΦΑΠΑΞ. Συνεχίζω ΕΦΚΑ να πληρώνει ΕΦΑΠΑΞ, τα οποία ήταν κολλημένα για αρκετό καιρό. Και βλέπουμε στη ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, 30.000 δικαιούχοι επιδόματα ανεργία για αυτή την εβδομάδα, έτσι, εβδομάδα πληρώνονται αρκετέ χιλιάδε δικαιούχοι επίδοματα ανεργία. Δηλαδή δεν είναι μόνο 30.000 οι άνεργοι. 2.800 μητέρε παίρνουν το επίδομα, την άδεια μητρότητα. 19.000 δικαιούχοι είναι σε προγράμματα επιδοτούμενα, προγράμματα απασχόληση και θα πάρουν αυτή την εβδομάδα χρήματα. Διάβαζα κάτι μέλη τη εκπομπή που ναι. μου έλεγαν ότι γίνεται καλή δουλειά στην, στη ΔΥΠΑ, διότι υπάρχουν πολλά προγράμματα που βγαίνουν και βοηθάνε τον κόσμο. Ναι, όμω σταμάτησε το πρόγραμμα που αφορά την ηλικία πάνω άνω των 55. Mm -hmm. Oh. Και αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα, και καλό είναι να βρεθούν πόροι, να εξευρεθούν πόροι, προκειμένου να μπορούν οι άνθρωποι, οι οποίοι δύσκολα μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασία, να ξαναενταχθούν. Βλέπουμε εδώ τέλο 8.000 δικαιούχου σε προγράμματα κοινοφελού εργασία και 78 δικαιούχοι σε Αυτό από δεν το αρέσει. Είναι δεν είναι. Είναι το, το σπίτι μου ένα. Το, το παλιό, το παλιό προγράμμα.